Αυτό που είπε δηλαδή, εγώ είμαι ένας ηθοποιός που συχαίνομαι το σολάρισμα. Mm. Το συχαίνομαι. Δεν αντέχω να βλέπω ηθοποιούς να καταχρώνται τη σκηνή για προσωπικό τους όφελο. Πιστεύω ότι το θέατρο είναι αυτό που είπε, είναι ομαδική δουλειά. Συνήθως, αυτό που σχηματίζουν οι άλλοι είναι ότι... Η εντύπωση που σχηματίζουν οι άλλοι είναι ότι το κάνω από ατολμία, από κάτι άλλο. Δεν το κάνω από αυτό. Mm. Το κάνω γιατί αγαπάω πάρα πολύ το θέατρο και δεν θέλω να το χαλάω με προσωπικά τέτοια. Και γίνεται χαμός γύρω μας από αυτό που είπε. Από ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοί ηθοποιοί, αλλά δεν αφήνουν χώρο στους υπόλοιπους. Το βλέπουμε κι εμείς ως θεατές αυτό. Το βλέπω. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Συλλαμβάνεται, βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ εντυπωσιάστηκα από χάρη στο χειδί. Αυτό δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Τώρα το είπα. Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Καλά, έτσι, δεν χωράει συζήτηση. Δεν τίποτα δεν είναι τυχαίο και δεν μπορούσε να έχει κάνει. Είναι καταπληκτικός συνάδελφος. Αγαπάει τους ηθοποιούς απίστευτα. Ξέρω πράγματα δηλαδή για το χάρη και το πόσο έχει φροντίσει ηθοποιούς και τη δουλειά του. Πάρα πολύ την αγαπάει. Είναι πολύ φίλος μου. Είναι άνθρωπος που τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Αυτό δεν μου το είχε πει ποτέ. Τώρα το άκουσα πρώτα. Είναι ακόμα καλύτερο που στο είπε στον αέρα, πιστεύω. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Πολύ σε ευχαριστούμε. Να έχεις ένα πολύ όμορφο θεατρικό χειμώνα.